στιγμή το υπαριθμόν ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας. Πρώτο θέμα. Σε 10 μέρες μέσα ήρθαν 3.000 άτομα. Γιατί ξαφνικά τόσο πολύ? Γιατί έχουμε βγάλει, έχουμε δώσει το μήνυμα, ανήκαμε και μένουμε. Δεύτερο θέμα. Αν είναι πρόσφυγε και αν είναι μετάστε, και να τοποθετήσουμε. Σα ακούμε μια ώρα. Όλα θα σα πείτε. Στην μα χώρα, πιο οργανωμένη. Κύριε, έχει μάθει άσχημα από το χώρο σα προφανώ και από το κόμμα σα. Αφήστε την να σέβεστε την άλλη άποψη. Αφήστε να εκφραστεί και άλλα. Τώρα, οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται, άλλαξε ξαφνικά το λεξιλόγιο μα. Απαγορεύεται, λέει, είναι ρατσισμό να του λέμε λαθρομετανάστε. Και δεν είναι ρατσισμός εγώ να μην μπορώ να πω ελεύθερα τη γνώμη μου? Και τι θα πει ρατσισμός? Τη ράτσα, ποια είναι η ράτσα? Έχουμε φυλές, δεν έχουμε ράτσες. Ράτσες έχουν οι σκύλοι. Αυτοί που μιλάνε για ρατσισμό λοιπόν είναι οι ρατσιστές. Δεύτερο θέμα. Οι λαθρομετανάστες έγιναν παράνομοι μετανάστες, μετά παράτυποι μετανάστες, τώρα γίνανε πρόσφυγες. Πρόσφυγες, για να είναι κάποιος πρόσφυγας, το λέει ο ΙΕ ποιος είναι και η συνθήκη της Γενέβης, που λέει ότι αυτός που όχι απλώς είναι σε εμπόλεμη κατάσταση η πατρίδα του, αλλά καταδιώκεται μέσα σε αυτήν ένεκα φρονήματος πολιτικού, εθνικού, φυλετικού, χρώματος, θρησκείας κλπ. Άρα όλοι οι Σύριοι δεν είναι πρόσφυγες. Αφήστε κύριε τώρα να σας πω. Δεύτερο θέμα. Επομένως δεν μπορούμε να λέμε τους υποδεχόμαστε γιατί είναι πρόσφυγες, τους παράνομους, εσείς μάλλον είστε, και δυστυχώς καταστρέφετε το δικό μας τον κόσμο. Δεν μπορεί λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί όταν έρχονται, που μέσα σε μια βάρκα με 30 ανθρώπους έχει 15, εγώ να σας πω, Σύριους, 10 Αφγανούς, 5 Νιγηριανούς, 5 Πακιστανούς και 5 Ιρακινούς. Οι υπόλοιποι λοιπόν αυτοί δεν είναι Σύριοι. Τι κάνουν? Αφήστε κύριε με τις πρεσβείες τους. Τα ζώντα. Ακούστε, καταρχάς να πάρω θέση ότι εγώ τους υπερασπίζομαι αυτούς τους ανθρώπους στα ποινικά ακροατήρια. Κατάλαβα και το δουλεμπόριο. Αφήστε κύριε να ξέρουν καλύτερα αυτοί αν είμαι καλή δικηγόρος και πώς τα λέω. Και τι δουλειά κάνω. Θα σας πω λοιπόν ότι οι άνθρωποι αυτοί για να προφυλαχθούν και καλά κάνουν, πετάνε τα διαβατήριά τους, που σημαίνει ότι η Ελλάδα είναι απολύτως ανίσχυρη να διαπιστώσει αν αυτός ο άνθρωπος προέρχεται από τη Συρία, από την Ιγυρία, από το Νεπάλ, από το Ιράκ ή από το Αφγανιστάν. Δεν μπορούμε, οι πρεσβείες τους είναι εντελώς μη συνεργάσιμες, τους ρωτάς και ακόμα και όταν είναι δικός τους σου λένε δεν ξέρω. Πέστε μου πώς θα γίνεται αποτρεπτική. Κάνετε δε το εξής φοβερό λάθος, αφού έχετε καταργήσει τα σύνορα. Καταγράφετε όλους τους μετανάστες, βεβαίως, αφού είπατε τους υποδεχόμαστε, όλες τις βάσεις έχουν σταματήσει καταδιώξεις του λιμενικού, βεβαίως. Το λιμενικό μόνο τους υποδέχεται πια, η ορολογία άλλαξε, το λεξιλόγιο. Ο άλλος τρόπος ποιος θα είναι, δεν μου το λέει. Σας απαντάω. Γυρίζεις, αφήστε κύριε, μην μιλάτε κύριε, μιλάτε πολύ και ακούτε λίγο. Και στην κυβέρνηση πρέπει να μάθετε να ακούτε. Η απάντηση λοιπόν είναι η εξής. Καταγράφουμε όλους τους ανθρώπους αυτούς που με τη συνθήκη Δουβλίνο 2 είμαστε υποχρεωμένοι να τους κρατάμε στην Ελλάδα και πολιτικό άσυλο να τους δώσουμε. Μπορούν να πάνε στην Ευρώπη ένα tour, μια εκδρομή για 6 μήνες. Θα μας τους ξαναεπιστρέψουν εδώ οπωσδήποτε. Ο τρόπος λοιπόν είναι ένας. Ή τους αφήνουμε, αν θέλουμε να γεμίσει η Ευρώπη λαθρομετανάστες, να περνάνε από εδώ χωρίς να τους καταγράφουμε. Το όχι, χωρίς να τους καταγράφουμε και τους αφήνουμε να είναι χώρα διέλευσης Ελλάδα και δηλαδή να περνάνε κατευθείαν στην Ευρώπη. Βεβαίως. Ναι. Από την ώρα που τους καταγράφουμε είναι βέβαιο ότι είναι δικοί μας. Μόνο αν τους δώσουμε ηθαγένεια μπορούν αυτοί να πάνε να μείνουν αλλού στην Ευρώπη. Διαφορετικά. Σας απαντάω. Ο άλλος τρόπος λοιπόν. Να μπουν μέσα και μετά να το αφήσουμε ελεύθερο. Ο άλλος τρόπος λοιπόν για να αποτρέψει τα κύματα αυτά είναι να δώσει το σωστό μήνυμα. Δηλαδή, ο Αυστραλός υπουργός, ο αντίστοιχος, σας το λέω. Ο Αυστραλός υπουργός, ο αντίστοιχος, φόρεσε μία στολή παραλλαγής. Σας παρακαλώ τώρα, αφήστε να πούμε. Αφήστε να πούμε τόσο όχι. Φόρεσε μία στολή παραλλαγής, πήρε και ένα όπλο και είπε, εδώ, ακούστε κύριε τώρα, δεν σκότωσε κανέναν ο Αυστραλός υπουργός. Είπε ότι εδώ δεν μπορεί να μπαίνει κανείς όποτε θέλει και άμα θέλει. Είμαστε κράτος, έχουμε σήμερα. Και καλά έκανε. Δεν κατάλαβα. Σύνορα δεν θα έχουμε. Άμα δεν έχουμε, να καταργήσουμε. Κλείνουμε, δεν έχω χρόνο. Κλείνουμε κύριε Αποστολόπουλε. Ο κύριος Πρωθυπουργός θα πάρει 5.000 μετανάστες. Με τα εξάρχεια πρέπει να λήξει. Το καλύτερο τρόπο είναι όλες οι αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις να ξανακατακτήσουν το χώρο τα εξάρια. Τελείως. Λοιπόν, κύριε.